Θέλω ένα πρώτο σχόλιο πριν πάω σε κάποια πράγματα που έχω ήδη ανακοινώσει και έχω δει και με ενδιαφέρει να ακούσω την άποψή σας. Το γενικότερο κλίμα, πώς το βλέπετε, με τα έκτακτα μέτρα, τα σχολεία που κλείνουν, την εξέλιξη του κορονοϊού, του 53χρονου αλλά και άλλων πολιτών της χώρας που κινδυνεύει ενδεχομένως η υγεία τους. Πώς είναι τα πράγματα? Όπως καταλαβαίνετε, η επικαιρότητα είναι πολύ καυτή. Πάντοτε κάποιο θέμα έρχεται μπροστά. Τώρα αυτή τη στιγμή το πιο σημαντικό για την Ελλάδα, αλλά ιδιαίτερα για τον νομό μας, είναι το θέμα της δημόσιας υγείας. Είναι γνωστό ότι χθες είχαμε ένα κρούσμα, ένας εργαζόμενος στο νοσοκομείο της Κρατοριάς νόσησε και νοσηλεύεται τώρα στην εντατική μονάδα του νοσοκομείου Αγίου της Θεσσαλονίκης. Ελπίζουμε να πάει καλά. Αλλά από εκεί και πέρα, ξέρετε, με αυτή την επιδημία η οποία υπάρχει τους τελευταίους 1-2 μήνες στην Κίνα, από εκεί που έρχονται κάποιες πληροφορίες, οι οποίες είναι και αμφιλεγόμενες, δεν ξέρουμε αν είναι πλήρης η αξιοπιστία όσων λέγονται, όσων φαίνονται, γιατί είναι ένα ιδιαίτερο καθεστώς της Κίνας, πολύ στιγνό και κλειστό εσωτερικά. Φιλελευθερωποιημένο διεθνώς, αλλά κλειστό εσωτερικά. Μας άγγιξε πιο πολύ η γειτονική μας και φίλη Ιταλία, η οποία είναι μια μεγάλη δημοκρατική χώρα, 3 φορές μεγαλύτερη σε έκταση από την Ελλάδα, 5 φορές σε πληθυσμό, η οποία εμφανίζει έναν μεγάλο αριθμό κρουσμάτων και ακόμη έναν μεγαλύτερο αναλογικά αριθμό θυμάτων. Αυτό μας προβλημάτισε έντονο. Από την άλλη μεριά είχαμε και τα πρώτα κρούσματα στην Ελλάδα. Η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή πλαισίωσε το Υπουργείο Υγείας, την πολιτική ηγεσία, με μια κατάλληλη επιτροπή ειδικών γιατρών, ειδικών στις λοιμώξεις και στα επιδημιολογικά δεδομένα που προκύπτουν από τις λοιμώξεις, ούτως ώστε να συσκέπτονται, να βλέπουν τι γίνεται στην Ελλάδα, να, ως αν επιστήμονες διεθνούς κύρους που είναι, να λαμβάνουν υπόψη και τα στάνταρτς που υπάρχουν στην Ευρώπη και στον κόσμο και να ανακοινώνουν τα ενδεδειγμένα μέτρα για τον ελληνικό λαό. Έτσι είχαμε κάποια μέτρα που έχουν κάποια σχέδιο 1, σχέδιο β ή σχέδιο γ. Τώρα είμαστε στο σχέδιο β. Σχέδιο πρώτο ήταν η αισιοδοξία, η θετική διάθεση, όχι πανικός, και τα μέτρα προληπτικής ιατρικής, το να πλένουμε καλά τα χέρια, να τα φέρουμε σε επαφή με το στόμα μας, με τα μάτια, με τη μύτη, να αποφεύγουμε τους συγχρονισμούς και όλα αυτά. Τώρα, από τη στιγμή που είχαμε κρούσμα και στην Καστοριά, ήταν λογικό, εφόσον ο συγκεκριμένος εργαζόμενος ερχόταν για κάποιες ημέρες που έφερε τον ιό χωρίς να νοσεί, αλλά μπορεί να μετέδιδε σε επαφή με άλλους συναδέλφους του, γιατρούς και παρασκευαστές, λογικό είναι να εφαρμόσουμε αυτά που λένε τα κανόνες της ιατρικής. Δηλαδή, οι εργαζόμενοι εκεί να είναι στα σπίτια τους για 15 μέρες, τόσο είναι η επόαση του ιού, για να δούμε αν κάποιος από αυτούς θα νοσήσει. Το πολύ πιθανό είναι να μην νοσήσει κανείς. Ή αν κάποιοι νοσήσουν, να το περάσουν πολύ ελαφριά. Και μακάρι να μην έχουμε άλλο τέτοιο σοβαρό κρούσμα. Αυτό εξαρτάται από τις αντιστάσεις, την άμυνα του κάθε οργανισμού, του αν έχει κάποιες συνοδές παθήσεις, από την ηλικία του και όλα αυτά. Επόμενο είναι τώρα το νοσοκομείο της Καστοριάς να, σε πρώτη φάση, τα πρώτα μέτρα που είχε πάρει ήταν να έχει ένα θάλαμο υποδοχής περιστατικών. Ένα ISOBOX που δόθηκε, όπου ύποπτα κρούσματα θα εξετάζονταν εκεί για να μην έρχονται σε επαφή με τον υπόλοιπο κόσμο. Τώρα περνάμε στο δεύτερο στάδιο, από τη στιγμή που είχαμε κρούσμα στο νοσοκομείο. Μια πτέρυγα του νοσοκομείου πρέπει να χαρακτηριστεί σαν πτέρυγα που θα νοσηλεύσει κάποια περιστατικά που έχουν αυτή την νόσηση για όσο θα είναι και όσο καιρό θα χρειαστεί. Κάρι να μην υπάρχει άλλο. Αυτό να σας ρωτήσω τώρα, γιατί έχω και πολλαπλά μηνύματα, γιατί δεν υπάρχει καμία ενημέρωση από το νοσοκομείο και θεωρώ ότι πρέπει το κοινό να ενημερώνεται πάντως εγώ. Κύριε βουλευτά μου, είναι το θέμα πολύ ιδιαίτερο. Ο κόσμος φοβάται. Άλλοι λένε πώς θα πάμε στο νοσοκομείο. Είναι σε καραντίνα. Τι γίνεται με αυτούς που ήρθαν σε επαφή την Παρασκευή, την προηγούμενη, την Πέμπτη? Οι κανόνες είναι απλοί, κοιτάξτε. Να πω κάτι για να γίνει σαφέστατο. Οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο, γι' αυτό που λέμε πολλές φορές ότι η δουλειά μας είναι σκληρή, ανθυγιεινή, φαίνεται τώρα, έτσι, φαίνεται αυτό και πολλές φορές δεν το καταλαβαίνουν οι συμπολίτες, αλλά δεν πειράζει. Είναι λογικό, ίσως εκτέθηκαν για πολλές ώρες και ημέρες. Άρα εφόσον έγινε συγκεκριμένο, αυτό, έτσι, αυξάνεται η πιθανότητα να εισέπνευσαν ή να άνοιξε συστήματα του οργανισμού του ο ιός. Σε αντίθεση με κάποιον που μπορεί να πήγε να δώσει αίμα και ήρθε σε επαφή με κάποιον. Ήρθε και αυτός όμως, έτσι. Που μπορεί, και είναι πολύ 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 λιγότερες οι πιθανότητες να μεταδοθεί ο ιός σε έναν επισκέπτη, έστω για 5-10 λεπτά, παρά σε έναν, νομίζω είναι
Ναι, το καταλαβαίνω. Έναν που είναι ώρες και μέρες μαζί με κάποιον που νοσεί και δεν το ξέρει, είναι ο φορέας του ιού. Επομένως, γι' αυτό και τα μέτρα έχουν μια κλιμάκωση. Δεν μπορούμε ξαφνικά να παραλύσουμε την Ελλάδα, δηλαδή, γιατί ανακοινώνουμε τα μέτρα με τα σχολεία. Είναι γιατί ξέρουμε σαν γνώση ότι ευτυχώς τα παιδιά, οι νέοι άνθρωποι γενικά, αν νοσήσουν, θα νοσήσουν πολύ ελαφριά και σχεδόν κανένας δεν θα πεθάνει. Από την άλλη μεριά όμως, είναι ιοφορείς τα παιδιά και μπορεί να έχει μεταδοτικότητα. Επομένως, όταν παίρνουμε τέτοια μέτρα, πιθανόν κάποιο παιδί που φέρει τον ιό να μην το μεταδώσει στους συμμαθητές του και οι συμμαθητές του πάνε σπίτι και μολύνουν, ας πούμε, τον ηλικιωμένο παππού τους ή κάποιο μέλος της οικογένειάς τους που ανήκει στις ευπαθείς ομάδες. Ναι. Νομίζω το καταλαβαίνετε, μάλιστα, αυτό. Μάλιστα. Γι' αυτό και παίρνουν τέτοια μέτρα και μπορεί να κλιμακωθούν ανάλογα την πορεία. Mm-hmm. Από την άλλη μεριά τώρα, όσον αφορά τη δική μου ανακοίνωση που έκανα σήμερα, κοιτάξτε κύριε Παραρά. Είπατε σήμερα ότι θέλετε να πάτε ως εθελοντής, γιατρός είστε, το ξέρουν όλοι, πνευμονολόγος, δεν έχει το νοσοκομείο και λέτε εθελοντικά θα πάω να βοηθήσω. Πιστεύω ότι τα δημόσια πρόσωπα στις δύσκολες στιγμές πρέπει να μπαίνουν μπροστά. Όπως είπα μάλιστα ότι όπως σε πολλές, πάντα είμαστε μπροστά στις γιορτές, στις εκδηλώσεις, στις παρελάσεις, πρέπει να μπαίνουμε μπροστά, να βάζουμε ασπίδα από την έκφραση που χρησιμοποίησε και η Ευρωπαία Πρόεδρος για τον Εύρο, να κάνω ένα παραλληλισμό. Πρέπει να μπαίνουμε μπροστά για να παραδειγματίζουμε με τη στάση και τη συμπεριφορά μας ότι είμαστε εκεί και για να προσφέρουμε ουσιαστικό έργο, δηλαδή δεν υπάρχει πνευμονολόγος, άρα έστω αυτές τις ώρες, τις ημέρες η παρουσία μου θα είναι και επί της ουσίας πιστεύω σημαντική, αλλά κυρίως και για απόψεως τόνωσης του ηθικού και της ψυχολογίας και των συναδέλφων γιατρών και νοσηλευτών και των ασθενών των προσερχομένων, που φυσικά όσοι έχουν κάποιο πρόβλημα επειδή με ρωτήσατε πρέπει να είναι σπίτι. Και αν έχουν ελαφριά συμπτώματα, ένα απλό συναχάκι, λίγο βήχα, λίγο πυρετό, χωρίς δυσφορία και δύσπνοια, να μένουν στο σπίτι και να επικοινωνούν με τον γιατρό τους. Με τον γιατρό τον οποίο τους γνωρίζει και τον εμπιστεύονται. Δεν χρειάζεται να προστρέξουν στο νοσοκομείο εάν δεν έχουν σοβαρή συμπτωματολογία. Θα το κάνουν όταν έχουν σοβαρά συμπτώματα, αν δυσπνούν. Γιατί όταν δυσπνούν σημαίνει ότι ο ιός εγκαταστάθηκε ίσως σε ένα τμήμα των πνευμόνων, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να γίνει η ανταλλαγή των αερίων, του οξυγόνου, να μην μπορεί να μπει μέσα στον οργανισμό και έτσι να αισθάνεται αυτή τη δυσπνία. Έτσι είναι τα πράγματα. Πρέπει όλοι να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων, χωρίς πανικό αλλά και χωρίς εφησυχασμό. Όταν κάτι λοιπόν είναι έντονο, κύριε Τζιγκαλάγια, λέτε έτσι, όταν αισθανόμαστε κάτι το έντονο πλέον και όχι έχω συνάχη, λίγο τα κόκαλα πονάνε, έτσι. Μα είναι Μάρτιος μήνας, πάντοτε αυτό το μήνα κάποιοι συναχώνονται, οι πιο πολύ ελαφριά, έχουν τα χαρτομάντιλα, παίρνουν τα αποσυφορητικά τους, τα αντιπαιρετικά τους, τα αυσίπονα για την κεφαλαλγία. Και μην ξεχνάμε ότι αυτή την περίοδο έχουμε και την γνωστή γρίπη, την Ι1Ν1, η οποία έχει, συζητάμε την τελευταία δεκαετία, που στη χώρα μας κάθε χρόνο προκαλεί από 80 έως 180 νεκρούς, έχει προκαλέσει χρονιά με τη χρονιά. Επομένως, κάποιοι μπορεί να έχουν τη γρίπη αυτή, την Ι1Ν1. Επομένως, δεν σημαίνει τώρα ότι ξεχνάμε όλες τις άλλες παθήσεις. Εντάξει, αλλά με όλο αυτό το φόβο που υπάρχει, πολλοί λένε και τα μίντια και τα λοιπά, εντάξει, ενημερώνουμε, τι να κάνουμε, δεν θα συζητάμε. Ο κόσμος τρομάζει. Ενημέρωση, αλλά με ψυχραιμία. Χωρίς πανικό. Δεν υπάρχει λόγος πανικού. Να σας πω. Ναι, βέβαια να μην υπάρχει πανικός, αλλά βλέπετε. Κικίλιας, βλέπετε. Από τον Εωδή, βλέπετε. Μητσοτάκης διάγγελμα. Όλο αυτό μπορεί να θεωρείται πανικός. Αλλά τι να κάνουμε. Ο Μητσοτάκης θα ανακοινώσει πρώτον κάποια μέτρα, θα τα εξειδικεύσει στον τομέα της δημόσιας υγείας και δεύτερον κάποια οικονομικά μέτρα ανακούφισης αυτών που θα πληγούν από τις συνέπειες που έχουμε που διακόπτονται διάφορες δραστηριότητες, εκδρομές. Κύριε Τζιγκαλάγια, ρωτάνε κάποιοι τώρα, έχουμε κρούσμα στην Καστοριά. Κανείς δεν ξέρει αν θα έχουμε αύριο κι άλλα ή πόσα κτλ. Η περιοχή της Καστοριάς βρίσκεται μέσα στη λίστα αυτή πλέον, όπως είναι η Ζάκυνθος, όπως είναι η Πάτρα και αυτά. Όπου θα ανακοινωθούν κάποια μέτρα και για την Καστοριά. Βέβαια, κοιτάξτε, να λέμε το εξής. Καταρχάς, έχουμε έναν που εργαζόμενο του νοσοκομείου, ο οποίος νοσηλεύεται σε άλλο νοσοκομείο, άλλες περιοχές. Άρα, λοιπόν, δεν έχουμε νοσηλευόμενο από την Καστοριά. Έτσι, αυτό να τα ξεκαθαρίσουμε. Ναι. Από εκεί πέρα είναι ένα μόνο γνωστό κρούσμα, ενώ όπως ξέρετε, εκεί στην Πάτρα και στη Ζάκη ήταν κάποιες δεκάδες. Ναι. Επομένως, να είστε βέβαιοι ότι όλα αυτά εκτιμώνται από ειδικούς γιατρούς. Βγαίνει ο καθηγητής ο κ. Τσόρδας, κάνει τις ανακοινώσεις, αλλά δεν είναι μόνος του. Έχει ομάδα, έχει ομάδα. Από άλλους
καθηγητές της παθολογίας, της πνευμονολογίας, ειδικούς της λοιμώξης mm-hmm. και από κάποιους επιδημιολόγους. Οι οποίοι ξέρουν και γνωρίζουν και μαθηματικά μοντέλα, δηλαδή τι κάνεις ανάλογα τον πληθυσμό, την έκταση της περιοχής, τις πιθανότητες και ανακοινώνεις τα μέτρα. Mm-hmm. Δεν μπορεί να πεις καθημερινά κλείνω το διακόπτη. Όχι, χώρας. Βέβαια. Ναι, ναι, βέβαια. Όχι, ναι, αυτό θα ήταν χειρότερη καταστροφή τότε. Mm-hmm, mm-hmm, ναι. Επομένως, ο καθένας να κάνει αυτά που το αναλογούν και τα δημόσια πρόσωπα να ξεπεράσουν τους εαυτούς τους. Ναι. Αυτό πρέπει να κάνουμε τώρα. Να σας ρωτήσω, είδα χθες μία τοποθέτησή σας στο Κοινοβούλιο και για τη Θεία Κοινωνία. Πήρατε έτσι θέση. Είναι ξεκάθαρο ότι λέτε τι πράγμα να μπορεί ο καθένας να κάνει αν θέλει αυτό που θέλει, να πάει να κοινωνήσει, να το συνεχίσει κανονικά. Ξέρετε, αυτό. Πρέπει, πολλοί το αποφεύγουν το θέμα. Βέβαια ο Τσίπρας είπε η Νέα Δημοκρατία να πάρει επιτέλους θέση στο θέμα. Από τη μια μεριά. Ξέρετε πολύ καλά ότι δεν διστάζω να τοποθετούμε δημόσια αυτό που πιστεύω θα το πω. Ναι. Από την άλλη, είναι πολύ εύκολο να παραξηγηθεί μια φράση mm-hmm. ή μια πρόταση από μια παράγραφο που θα πει κανείς και να άλλο να θέλει να πει και άλλο ναι. Σαφώς. Γι' αυτό ρωτάω, εσείς τι λέτε έτσι καθαρά προς τον κόσμο. Θέλω να διατυπώσω λοιπόν δημόσια ότι πρώτα και πάνω απ' όλα υπεύθυνες είναι οι αρχές της πολιτείας του κράτους που εκφράζονται από το Υπουργείο Υγείας. Για το τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες. Αυτό ισχύει γενικά και είναι απαράβαστο και απαραβίαστο. Mm-hmm. Είδατε μέχρι τώρα όμως επίσημα η πολιτεία δεν διατύπωσε κάποια απαγορευτική αρχή για τις εκκλησίες και για τη Θεία Κοινωνία mm-hmm. με την έννοια ότι υπάρχει και ο διαχωρισμός εκκλησίας και κράτους, αλλά από την άλλη μεριά όταν είναι για πολύ μεγάλο θέμα δημόσιας υγείας και σαφώς και υπερισχύει η θέση της πολιτείας και του κράτους. Εγώ εξέφρασα από το βήμα της Βουλής, αυτό όμως το διευκρίνησα σε μια ανταλλαγή μηνυμάτων με έναν φίλο σε κάποιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης χθες το βράδυ, ότι εγώ δεν είπα ότι ο κόσμος πρέπει να σπεύσει τώρα να κοινωνήσει για να σωθεί από τις φοβίες που έχει και τις απειλές. Ούτε όμως μην πάτε. Ναι. Ναι. Καταρχάς είναι θέμα πίστης, πεποίθησης του καθενός mm-hmm, mm-hmm. χωριστά. Ότι εφόσον θέλει μπορεί να πάει και να το αποφασίσει μόνος του. Αν θέλετε και ιατρικά, ξέρουμε ότι τα νοσήματα μεταδίδονται αερογενώς κυρίως, δηλαδή στα γονίδια βγαίνουν από τη στοματική κοιλότητα από τους πνεύμονες, είτε με το έντονο γέλιο, mm-hmm. είτε με την έντονη ομιλία, ακόμα περισσότερο με το φύχα. Με το κουταλάκι όμως, με το κουταλάκι από την. Διπλανό. Με το κουταλάκι όμως, κύριε Τζιγκαλάκη, από τη Θεία Κοινωνία, γι' αυτό λέω. Είναι κάτι που λένε. Όπως αντιλαμβάνεστε, η Θεία Κοινωνία με τον τρόπο που παρασκευάζεται δεν έχει κάτι, mm-hmm. κάποιο υλικό παθολογικό, έτσι. Mm-hmm. Γιατί εμπεριέχει κρασί και άρτο, που είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού κατά το δόγμα μας mm-hmm. και από εκεί και πέρα φυσικά εδώ και αιώνες η Θεία Κοινωνία γίνεται με το ίδιο κουταλάκι από τον ένα στον άλλο. Ναι. Από εκεί πέρα είναι προσωπική απόφαση του καθενός τι θα κάνει. Αν θέλετε και ιατρικά, η πιθανότητα του να έρθουν σε επαφή τα χείλη και η γλώσσα κάποιου με το κουταλάκι που ο προηγούμενος ανήχε τον ιό κτλ. Θεωρώ ότι δεν είναι πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα από τον συγχρονισμό που έχουμε είτε με κάποιον που αποδείχθηκε ότι νόσησε και δεν το ήξερε, mm-hmm. είτε αν θέλετε που βρισκόμαστε σε κάποιους χώρους, ένα κινηματογράφο, σε μια καφετέρια. Δηλαδή, κύριε Τζιγκαλά, για να ρωτήσω κάτι, αν και επιμένω ότι όλα αυτά είναι και πολύ έτσι, το λέτε και συμφωνώ μαζί σας και προσωπικό θέμα, αν θες να πας, θα πας και τα λοιπά, δεν ξέρω. Αλλά παράδειγμα, εσείς αν πηγαίνατε, αν δεν ξέρω αν το κάνετε αυτό συχνά, θα πηγαίνατε π.χ. μεθαύριο την Κυριακή, ή θα φοβόσαστε αν μην κολλήσετε κάτι. Εγώ μετέλαβα τον Νοέμβριο που ήμουνα στο ναι. Άγιο Όρος ναι. και είχα σκοπό και θα το πράξω ό,τι και να γίνεται ως τότε. Τη Μεγάλη Πέμπτη ή το Μεγάλο Σάββατο θα κοινωνήσω σε κάποια εκκλησία της Καστοριάς. Δεν το φοβάστε λοιπόν αυτό, ενώ δεν το φοβάστε προσωπικά, λέτε ότι θα πάω κανονικά. Ναι, δεν θα κάνω όμως τώρα, γιατί θα προκαλούσα αντίθετα. Δεν θα πάω δηλαδή να κοινωνήσω την Κυριακή, ενώ δεν ήταν στο πρόγραμμα που να κοινωνήσω. Όχι, όχι, αυτό λέω. Θα πάτε κανονικά, ναι. είτε έχουμε την όποια όμως έξαρση είτε ή όμως, θα πάτε όχι. κανονικά. Ενώ δεν αλλάζετε το πρόγραμμά σας με βάση αυτό λέω. Όχι. Θέλω να πω το εξής για να γίνει σαφές. Όπως παραδείγματος χάρη λέμε ψυχραιμία, θάρρος για να τονώσουμε την ψυχολογία του κόσμου ή με αυτά που ανακοινώνονται,
που πρέπει να διατηρήσουμε την ψυχραιμία, να μην πανικοβληθούμε. Από την άλλη μεριά, με αυτά που λέω για το ζήτημα, θέλω να πω ότι υπάρχει μια σημαντική μερίδα των ανθρώπων η οποία έχει ισχυρή θρησκευτική πίστη και πεποίθηση. Ναι. Αυτοί λοιπόν ξέρουμε πολύ καλά, είτε είναι υγιείς είτε πάσχοντες, πολλές φορές ένα μέρος της ελπίδας τους το τρέφουν προς το Θεό ή το περιμένουν από το Θεό. Αυτό κατ' εμέ είναι απόλυτα σεβαστό και ξέρουμε ότι αυτοί που έχουν αυτή την πίστη ανεβαίνει και η ψυχολογία τους ελπίζοντας στην ανώτερη δύναμη του Θεού. Επομένως αυτό δεν μπορούμε να το στερήσουμε. Τους εξηγούμε ότι φυσικά και αν θέλετε με καθαρά με τη λογική της ιατρικής και με το κουταλάκι της Θείας Κοινωνίας έρχεσαι σε επαφή σαφώς. Αλλά προσωπικά, αν θέλετε και σαν γιατρός, αυτός ο κίνδυνος δεν θεωρώ ότι είναι μεγαλύτερος από τον κίνδυνο το να χαιρετήσουμε με χειραψία κάποιον που μόλις πριν είχε φταρνιστεί. Ένα τελευταίο για να σας αποδεσμεύσω. Στην Καστοριά σήμερα, γνωρίζετε αν έχουμε άλλα πιθανά ύποπτα κρούσματα ή αν ελέγχονται πολλοί άνθρωποι ή αν βρίσκονται κατοίκων πολλοί με κρούσμα? Δεν γνωρίζω να έχει επιβεβαιωθεί. 2-3 περιστατικά που υπήρχαν στο νοσοκομείο νοσηλευόμενα με πνευμονίες, υπερήλικα άτομα, στάθηκαν τα δείγματα, ήρθαν απαντήσεις και ήταν αρνητικές. Κάτι ακούμε για ένα ζευγάρι από τα Ιεροσόλυμα και τα λοιπά, γι' αυτό λέω, ξέρετε κάτι? Δεν το γνωρίζω, δεν το ξέρω. Ξέρετε ότι κύριε Παραράτη, το τελευταίο διάστημα είμαι και τις περισσότερες μέρες στην Αθήνα, ενώ συνήθως οι βουλευτές ήταν τις λιγότερες στην Αθήνα, τις περισσότερες στην περιφέρειά τους. Έχουμε τόσο έντονο έργο με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, την κυβέρνηση Μητσοτάκη, που αναγκαζόμαστε να είμαστε τις μισές και περισσότερες μέρες στην Αθήνα. Επομένως, δεν ξέρω πολλές λεπτομέρειες, θα γυρίσω απόψε το βράδυ στην Καστοριά, μιας και δεν μπορούμε να παρευρεθούμε στην ορκομοσία της Νέας Προέδρου της Δημοκρατίας. Θα είναι μόνο μια αντιπροσωπευτική, θα έλεγα. Εντάξει, λογικό δεν είναι αυτό τώρα να γίνει. Λογικό είναι να γίνει κάπως έτσι. Ναι. Λογικό να γίνει κάπως έτσι το και αυτό. Έτσι, ναι. Μια και διακόπτεται, όχι, έχει και αύριο κοινοβουλευτικό έργο, αλλά δεν αφορά τις αρμοδιότητες. Επομένως, επιστρέφω το βράδυ στην Καστοριά. Τις επόμενες μέρες μέχρι τη Δευτέρα θα είμαι στην Καστοριά και αύριο και μεθαύριο το πρωί θα είμαι στο νοσοκομείο. Βέβαια, τώρα, ναι, ένα τελευταίο τώρα, γιατί σας το είπα πριν, αλλά πραγματικά μου κάνει εντύπωση, γιατί και ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην Πρωθυπουργός, πάλι είπε η Νέα Δημοκρατία να πάρει θέση στο θέμα της Θείας Κοινωνίας. Είναι πολιτικό το θέμα τώρα? Γιατί πρέπει να πάρει θέση, ας πούμε, νομίζω, η Νέα Δημοκρατία? Νομίζω στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, είτε εγώ τώρα, είτε κάποιοι άλλοι συνάδελφοι σε διάφορα τηλεοπτικά κανάλια της Ελλάδος, Πανελλήνια ή την περιφερειακά, όπως βλέπουμε εδώ στην Αθήνα, έμεσα ή άμεσα είπε ο καθένας την προσωπική του άποψη, η οποία δεν διαφέρει πολύ από αυτή που εξέφρασα εγώ. Άλλοι δηλαδή κλείνουν περισσότερο στην επικράτηση της άποψης της πολιτείας, άλλοι οι περισσότεροι κλείνουν προς τα εκεί. Δηλαδή σαφώς και στο τέλος, όταν είναι θέμα οδηγίας, η χώρα, η πατρίδα κυβερνάται από την κυβέρνηση, δεν κυβερνάται από την Εκκλησία. Η Εκκλησία έχει ξεχωριστό ρόλο. Διακριτό ρόλο. Μάλιστα. Από εκεί πέρα, επειδή η χώρα μας, ο ελληνισμός, έχει παράδοση, είναι ταυτισμένος με την ορθόδοξη χριστιανική πίστη πολλούς αιώνες, γι' αυτό και υπάρχει αυτή η ιδιαιτερότητα. Όλα αυτά κανείς τα ακούει και όταν στο συγκεκριμένο θέμα, έχει ο καθένας είναι και θέμα, μάλιστα, δεν φτάσαμε στο σημείο να βγει απαγορευτική διάταξη από την πολιτεία για την Εκκλησία. Αν, ίσως, εάν έχουμε περισσότερα κρούσματα και όλα αυτά, να πάρθει κάποια απόφαση, κάποια σύσταση για τον εκκλησιασμό και όλα αυτά. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει και αυτό συζητάμε. Εντάξει, κύριε Τζιγκαλάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Θα τα πούμε βέβαια και εδώ, εφόσον θα παρακολουθήσετε σήμερα και εσείς την όποια εξέλιξη, και ελπίζω να είναι όλο αυτό, να μην έχουμε έξαρση, να μην έχουμε στις επόμενες 2-3 εβδομάδες κάτι μεγαλύτερο από αυτό που έχουμε σήμερα. Ας το ελπίζουμε. Μέχρι τότε ψυχραιμία και δύναμη.